Πολλοί στη Δύση ανησυχούν σφόδρα με την ιδέα χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Μόσχα, ίσως πιο σοβαρά από ποτέ. Οι ίδιοι θεωρούν ότι η προθυμία της Ρωσίας να κάνει χρήση πυρηνικών τακτικών όπλων σε μια πιθανή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ αυξάνεται επειδή το Κρεμλίνο πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεν θα τολμούσαν να απαντήσουν. Αυτό ανακοίνωσε μια ξένη δεξαμενή σκέψης. Γνωρίζοντας ότι η Δύση έχει μεγάλη απέχθεια στις ανθρώπινες απώλειες και τους κινδύνους, η Ρωσία μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει αρκετά μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα για να προκαλέσει ζημιά, αποτρέποντας τη δική της ήττα σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, IISS. Η Ρωσία γνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήταν πρόθυμες να περάσουν το πυρηνικό όριο ως αντίπεινα και μπορεί να τερματίσουν τη σύγκρουση νωρίς. Η ρωσική αντίληψη για την έλλειψη αξιόπιστης δυτικής βούλησης για χρήση πυρηνικών όπλων ή αποδοχή απολειών σε οποιαδήποτε σενάριο σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσίας ενισχύει περαιτέρω την επιθετική σκέψη και δόγμα της Μόσχας για τα πυρηνικά, κατέληξε η έκθεση. Ήδη ανέφερε ότι η λογική της χρήσης ενός τέτοιου πυρηνικού όπλου θα ήταν να κλιμακωθεί η πολεμική σύγκρουση με ελεγχόμενο τρόπο, είτε για να αποτραπεί εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ, είτε η Δύση να εξαναγκαστεί να τερματίσει έναν υποθετικό πόλεμο με τους ρωσικούς όρους. Το NSNW περιλαμβάνουν όλα τα πυρηνικά όπλα με βεληνικές έως και 3.400 μίλια, ξεκινώντας με τα τακτικά όπλα σχεδιασμένα για χρήση στο πεδίο μάχης, σε αντίθεση με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας που η Ρωσία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να χτυπήσουν η μία στην πατρίδα της άλλης. Η Μόσχα αρνείται ότι ασκεί πυρηνικές απειλές, αλλά αρκετές από τις δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν ερμηνευθεί ως τέτοιες στη Δύση. Ο Ρώσος αναλυτής Σεργέη Καραγκάνοφ μίλησε για την ανάγκη να απειληθεί με πυρηνικά πλήγματα η Ευρώπη, προκειμένου να εκφοβιστούν και να ηρεμήσουν οι εχθροί της Μόσχας. Η ρωσική ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού Δημήτρη Μπενμέντεφ και του Ειδικού Συμβούλου Σολοβιόφ, έχουν ζητήσει συστηματικά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία και πέρα από αυτήν, τόνισε ο ίδιος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.